Γεια σας παιδιά, σήμερα πηγαίνουμε στο μεταλλικό. Γιατί φημίζεται το μεταλλικό? Φυσικά για την πηγή του ξινού μεταλλικού νερού. Έξω και το όνομα μεταλλικό. Για πάμε όμως να βάλουμε λίγο νεράκι να πιούμε. Δεν πίνετε με τίποτα. Τέλειο! One eternity later. Αφού λοιπόν γλιτώσαμε από τη φωνική γαλοπούλα που μας κυνηγούσε, είμαστε έτοιμοι να σας δείξω μερικά tips για το τι πρέπει να κάνετε για να ξεκινήσετε το ωραίο σας ταξίδι για τις διακοπές σας το καλοκαίρι. Καλώς ορίσατε, είμαι ο Κωνσταντίνος και είναι η νέα μου εκπομπή στο κανάλι του kilkis.gr Coffee Rides. Σε αυτή την εκπομπή παίρνουμε το καφεδάκι μας, μπαίνουμε στο αυτοκίνητο και γυρίζουμε τον ομό Κίλκης. Μπήκε το καλοκαίρι, πήραμε το φρέντο εσπρέσο μας, αλλά πρέπει να πάμε διακοπές μαζί με τους φίλους μας ή την οικογένειά μας. Και πρέπει να προετοιμάσουμε το αυτοκίνητό μας για αυτό το μεγάλο ταξίδι. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε? Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και θα μάθετε συμβουλές και tricks για το μεγάλο ταξίδι του καλοκαιριού. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι τα λάστιχά μας. Πρέπει τα λάστιχά μας να είναι φουσκωμένα με βάση αυτά που λέει ο κατασκευαστής. Επίσης, τα λάστιχά μας έχουν εδώ έναν αριθμό. Πού είναι, ρε. Από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να ελέγξουμε στο αυτοκίνητό μας πριν ξεκινήσουμε ένα μεγάλο ταξίδι, είναι τα λάστιχά μας. Τα λάστιχά μας εδώ έχουν έναν αριθμό, ο οποίος ονομάζεται DOT. Ο αριθμός, άμα δείτε, αποτελείται από 4 ψηφία. Συγκεκριμένα σε αυτό το λάστιχο που φοράμε εδώ πέρα γράφει 0218. Αυτό σημαίνει ότι το λάστιχο φτιάχτηκε τη δεύτερη εβδομάδα του 2018. Κωνσταντίνε, πόσο όμως αέρα πρέπει να βάλω μέσα στο λάστιχό μου? Κάθε αυτοκίνητο στην πλευρά του οδηγού έχει μία τέτοια σημαίνια πινακίδα που αναγράφει το πόσο πίεση πρέπει να έχει το ελαστικό μας ανάλογα με τους επιβάτες και τις αποσκευές που έχουμε πάνω στο αυτοκίνητο. Πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε ότι έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο τα απαραίτητα. Ποια είναι τα απαραίτητα? Τα απαραίτητα είναι σίγουρα η ρεζέρβα. Στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο η ρεζέρβα είναι από κάτω. Γυρνώντας το μοχλό, κατεβαίνει η ρεζέρβα. Η δική σας μπορεί να είναι αλλιώς. Τσεκάρετε την πριν ξεκινήσετε για το ταξίδι σας. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται για την ανύψωση του αυτοκίνητου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου, πρέπει να έχουμε μαζί μας σίγουρα ένα τρίγωνο. Όχι τέτοιο. Ούτε τέτοιο. Τέτοιο τρίγωνο. Υποχρεωτικό επίσης είναι να έχουμε ένα πυροσβεστήρα, ο οποίος να είναι πρόσφατα ελεγμένος. Πυροσβεστήρες αυτοκινήτων θα βρείτε στα καταστήματα που πουλάνε ήδη αυτοκινήτων. 2-3 μικρά γκατζετάκια είναι ακόμη πάρα πολύ σημαντικά. Πάντα έχω μαζί μου στο αυτοκίνητο μία ομπρέλα σε περίπτωση που βρέχει, αλλά και το πιο σημαντικό απ' όλα, φακό, γιατί το κινητό μπορεί να τελειώσει από μπαταρία. Πολύ σημαντικό είναι να ελέγξουμε το φαρμακείο του αυτοκινήτου μας. Να ελέγξουμε αν έχει όλα τα απαραίτητα, όπως επίσης και να μην έχουν λήξει αυτά που έχει μέσα το φαρμακείο. Στη μηχανή μπορούμε να ελέγξουμε 3 πράγματα. Ποια είναι αυτά τα 3? Πρώτον, το νερό για τους υαλοκαθαριστήρες. Δεύτερο, και πολύ σημαντικό, το νερό της μηχανής. Αν κοιτάξουμε πάνω, υπάρχει δείκτης για το πόσο πρέπει να είναι το νερό μας. Τρίτο και πιο σημαντικό από όλα, το λάδι της μηχανής μας. Πώς ελέγχουμε όμως το λάδι? Για να ελέγξουμε το λάδι, τραβάμε και βγάζουμε έξω τον ειδικό σύρτη. Με λίγο χαρτί το σκουπίζουμε και το ξαναβάζουμε μέσα. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Αφού λοιπόν μπει και κλείσει κανονικά, το ξανατραβάμε έξω. Όταν το τραβήξουμε, θα μας δείξει ακριβώς πού είναι η στάθμη του λαδιού μας. Υπάρχει min, minimum και maximum σε κάθε δείκτη.
Και τι κάνουμε σε περίπτωση που χρειαστεί να συμπληρώσουμε λίγο λάδι? Απλά βάζουμε λάδι. Όχι τέτοιο. Βάζουμε αυτό που προτείνει ο κατασκευαστής. Μα Κωνσταντίνε, δεν ξέρω τι λάδι πρέπει να βάλω, ούτε πώς να γεμίσω το νερό. Τι πρέπει να κάνεις? Πάνε στο συνεργείο σου. Πριν το μεγάλο μας ταξίδι, αυτό που πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δουλεύει, είναι τα φώτα μας. Μεσαία και μεγάλη σκαλά πρέπει να λειτουργούν επαρκώς. Δεν πρέπει να έχουμε καμένες λάμπες και θα πρέπει να είναι στο κατάλληλο ύψος ώστε να μην εμποδίζουν και να μην ενοχλούν τον απέναντί μας. Επίσης πολύ σημαντικό είναι να λειτουργούν τα φλας. Όχι αυτά. Αυτά. Τελευταία συμβουλή για το μεγάλο σας ταξίδι, οι αλλοκαθαριστήρες. Μην θυμάστε όμως μόνο τους μπροστινούς, γιατί υπάρχει και ο πίσω. Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το λάστιχο, θα βρείτε σε ένα κοντινό σας βενζινάδικο. Κάθε φορά που αφήνουμε το αυτοκίνητό μας στον ήλιο, δεν μπορούμε μετά να πιάσουμε την επάνω πλευρά του τιμονιού, σωστά? Ένα μικρό tip. Γυρίζουμε το τιμόνι μας στις 180 μοίρες και η πάνω πλευρά που πρέπει να πιάσουμε κρατιέται δροσερή. Εκτός από το τιμόνι που καίει, καίει σίγουρα και ο λευγές ταχυτήτων. Έξυπνο τρίκ! Χάρτινο ποτηράκι! Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεό μας για τη σειρά Coffee Rides του καναλιού του clickis.gr. Μέχρι το επόμενο, καλά ταξίδια! Τα λέμε! Επιστρέφουμε στο Clickis και εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε πολύ!